Κυρία Νούκα, έρχομαι σε εσάς για να ρωτήσω πριν μου δώσετε την δική σας προσέγγιση και εικόνα. Καταρχάς, πότε υπολογίζετε ότι θα υπάρχει απόφαση, γιατί δεν βγήκε σήμερα απόφαση. Είχαμε όμως την πρόταση, είχαμε την παρέμβαση του εισαγγελέα που ήταν διφορούμενη. Τι ακριβώς και τι μπορεί να προϊονίζεται αυτό? Καταρχήν να πούμε κάτι σημαντικό. Ποια ήταν τα πρόσωπα νομικά και φυσικά τα οποία έκαναν παρέμβαση στον Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών. Παρενέβησαν λοιπόν υπέρ των δανειοληπτών πρώτον η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, με ό,τι σημαίνει αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε. Το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κρήτης, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, την οποία είχα την τιμή να την εκπροσωπώ ως δικηγόρος, και από εκεί και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου και κάποιοι ιδιώτες που είναι εμπλεκόμενοι με δάνεια και έχουν το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, πότε αναμένεται η απόφαση? Η απόφαση ακούγεται ότι θα εκδοθεί γρήγορα. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι θα εκδοθεί γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση, μία απόφαση και δι' της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, περίπου το χρονικό διάστημα που την αναμένουμε είναι 6 μήνες. Το νορμάλ, ας πούμε, ίσως και παραπάνω. Τώρα, αν εκδοθεί νωρίτερα, αυτό δεν το ξέρω. Αν λάβουμε υπόψη δε την παραπληκτική που εκδόθηκε σε μόλις 35 μέρες, σε μόλις 35 μέρες από την εκδίκαση, ίσως αυτό κάτι σημαίνει και όντως τέλος πάντων οι πληροφορίες που αυτή τη στιγμή διαχέονται ότι θα βγει πάρα πολύ γρήγορα να είναι και όντως σοβαρές και να επαληθευτούν. Τώρα, η πρόταση του εισαγγελέως δεν ήταν καθόλου διφορούμενη. Η πρόταση, μάλλον του αντί εισαγγελέως, δεν ήταν και ο κύριος Λογιάκος, ήταν ο κύριος Παναγιωτόπουλος, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του. Λοιπόν, ήταν υπέρ το ΦΑΝΣ, υπέρ των εντολοδόχων το ΦΑΝΣ. Δεν είχε καμία απολύτως διφορούμενη κατεύθυνση. Ήταν ξεκάθαρη ότι πρέπει οι servicers να συνεχίζουν να μπορούν να παρίστανται στα δικαστήρια, να εκδίδουν διαταγές πληρωμής και από εκεί και πέρα να εκτελούν κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Εντυπωσιακό ότι πήρε αυτή τη θέση και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Υπάρχουν 2 νομοθετήματα με τα οποία μπορούν να γίνουν μεταβιβάσεις δανείων και θα τα πω και όσο πιο απλά μπορώ, δεν θα χρησιμοποιήσω νομικούς όρους. Ο νόμος του 2003 και ο νόμος του 2015. Ο νόμος του 2003 όταν θεσπίστηκε με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ήτανε εργαλείο χρηματοδότησης επιχειρήσεων από επιχειρηματικές απαιτήσεις. Δεν ήτανε μόνο για τις τράπεζες, αλλά ήταν και για τις τράπεζες. Μια επιχείρηση λοιπόν, όπως και η τράπεζα, αν ήθελε να αντλήσει ρευστότητα, μπορούσε να τιτλοποιήσει τις απαιτήσεις που είχε έναντι τρίτων και να βρει κάποια χρήματα για να κάνει κάποιες επενδύσεις, να το πω έτσι απλά. Τα δάνεια ή οι απαιτήσεις μέσω αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου δεν πουλούνται κοψοχρονιάς, όπως τα κόκκινα δάνεια. Ήταν τα δάνεια εξυπηρετούμενα. Αυτά που τότε ο νομοθέτης που θεσμοθέτησε την πώληση των επιχειρηματικών απαιτήσεων εννοείται ότι οι απαιτήσεις αυτές είχαν βλέψεις να εισπραχτούν. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο νομοθέτης έδωσε περιορισμένες εξουσίες στις εταιρείες διαχείρισης, στους servicers, και οι μόνες εξουσίες που είχαν ήταν οι εξώδικες, δηλαδή νομικές υλικές, αλλά εξωδίκως, όχι δικαστικός. Αυτό σημαίνει δεν μπορώ να παρασταθώ στα δικαστήρια, δεν μπορώ να κάνω κατάσχεση και πληστηριασμό. Αυτός είναι ο νόμος του 3. Ο νόμος του 15 από την άλλη πλευρά είχε άλλη στόχευση. Είχε στόχευση την μεταβίβαση των δανείων από τις τράπεζες για να μπορέσουν να ελευθερωθούν οι ισολογισμοί τους. Εξήρε δε τη θέση των διαχειριστών πάρα πολύ. Καταρχήν εξάρτησε την ομιμότητα και την εγκυρότητα της πώλησης από την προγενέστερη σύμβαση διαχείρισης της εταιρείας ειδικού σκοπού με την εταιρεία διαχείρισης. Έδωσε πλήρη δυνατότητα δικονομική να παρίστανται στις δίκες, δηλαδή να κάνουν μια αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής
κτλ. Κτλ. Πότε έγινε αυτό, κυρία Νούκα, ποια χρονιά? Το 2015. Ποιος νομοθέτησε, ποιο κόμμα νομοθέτησε? ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα ήταν απ' έξω με τα πανό. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ο οποίος ήταν, κυρία Νούκα, απ' έξω με τα πανό σήμερα. Εγώ δεν θέλω να μπω σε κάποια πολιτική. Δεν μπαίνω εγώ. Παρακαλώ, κύριε Χίτα, κύριε Χίτα, νομίζω να ολοκληρώσει η κυρία Νούκα. Βγαίνουν συμπεράσματα. Γι' αυτό ήθελα να θυμηθούμε ποια χρονιά έγινε αυτό. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας τι ήταν αυτό που σήμερα δικαζόταν. Λοιπόν, ο νόμος λοιπόν του 2015 που είχε άλλη στόχευση, όπως σας είπα, έδωσε πράγματι στις εταιρείες διαχείρισης αυτές τις εξουσίες. Όμως, ήταν επομισμένες και με υποχρεώσεις και με ευθύνες. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι ο νόμος του 2015 αναφέρει ότι μια εταιρεία διαχείρισης είναι υπεύθυνη ισολόκληρον με την εταιρεία ειδικού σκοπού που αγοράζει το δάνειο, τόσο απέναντι στο δανειολήπτη, προσέξτε, και όσο απέναντι στο δημόσιο. Δηλαδή, αν υπάρχει μια απέτηση του δημοσίου κατά της εταιρείας ειδικού σκοπού για το χύψη ο μέγα λόγο, τότε υπεύθυνη να βάλει το χέρι στην τσέπη για να την πληρώσει είναι και η εταιρεία διαχείρισης. Και πολλά άλλα, τέλος πάντων. Μάλιστα. Και φτάσαμε λοιπόν τώρα σε αυτή την σημερινή διελκυστήδα. Ακούστε με, το σοβαρό είναι εδώ αυτό που θα σας πω. Τι κάνανε λοιπόν οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης, οι εταιρείες ειδικού σκοπού και όλοι μαζί? Επιλέξανε το νόμο 3156, παρακάμπτοντας και την όποια προστασία είχε ο νόμος του 2015, δηλαδή να φωνάξουν τους δανειολήπτες για ρήτρα την πώληση. Και επίσης για φορολογικούς λόγους, γιατί ο νόμος του 3 έχει πλήρης φορολογική απαλλαγή στα πάντα. Στα πάντα, και θα σας πω τώρα από την οικονομική έκθεση τι προέκυψε σήμερα, τι χάνει το δημόσιο. Κυρία Νούκα, με συγχωρείτε τώρα, δεν μπορώ εγώ να μην θυμηθώ ποια κυβέρνηση ήταν το 2003. Συγγνώμη, έλα, προχωρήστε. Εντάξει. Κοιτάξτε, ακούστε. Είχε λόγο που τότε υπήρχε φοροαπαλλαγή. Δεν υπήρχαν τότε αυτό που λέμε σήμερα, ας το πω και εγώ έτσι, όπως το λένε οι τραπεζίτες, γιατί οι τραπεζίτες τους ονομάζουν έτσι, κοράκια. Τα δάνεια τότε δεν μπορούνταν σε αξία μικρή να έρθει να πάρει το δάνειο σε μικρή αξία, να βγάλει τεράστια κέρδη, να σου πάρει και το σπίτι. Προσέξτε, εδώ επιλέξανε να πουλήσουν τα κόκκινα δάνεια μέσω του 2003, χάνοντας με οικονομική μελέτη, την οποία εισέφερε στο δικαστήριο το ΙΝΚΑ 58 δις. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Πείτε το πάλι. 58 δις. Έτσι όπως και εγώ όταν είδα τα νούμερα και τους αριθμούς, αυτό έπαθα. Οικονομολόγοι το υπογράφουν. Εγώ δεν το γνωρίζω. Εγώ σας λέω ότι λέει οικονομική μελέτη. Δεν έκανα εγώ τη μελέτη. Επιλέχθηκε λοιπόν αυτό το πλαίσιο για να αποφευχθεί όλη αυτή η φορολόγηση. Και οι servicers, οι εταιρείες διαχείρισης... Τα 58 δις, ξαναπείτε το, κυρία Νούκα, να το καταλάβουμε. Τι αφορούν? Λοιπόν, οι φοροαπαλλαγές που έχουν όλοι αυτοί, ναι, επιλέγοντας τη μεταβίβαση, ναι, ναι, των δανείων μέσω του νόμου του 2003, ναι, σύμφωνα με την οικονομική μελέτη, ναι, εμπεριστατωμένη του ΙΝΚΑ, την οποία σήμερα επικαλέστηκαν και θα την προσκομίσουν στο τρίμερο που κλείνει, ναι, η προθεσμία στο δικαστήριο, είναι 58 δις, όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Για να μην πάθουμε εγκεφαλικό, κυρία Νούκα, μας λέτε λοιπόν, μας λέτε ότι τους, θα το πω στη δική μου γλώσσα, πιο απλά, πιο δημοσιογραφικά, ότι τους χαρίζουν, τους έχουν χαρίσει, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χρόνος, 58 δις από φόρους. Αυτό λένε οι οικονομολόγοι. Ναι. Και λοιπόν, ναι, πολύ σημαντικό. Και ενώ λοιπόν γίναν όλα με το νόμο του 2003 που οι servicers δεν είχαν καμία αρμοδιότητα δικαστική, επικαλούνται à la carte μία διάταξη του νόμου του 2015, ναι, αλλά χωρίς τις υποχρεώσεις από το νόμο του 2015, και σου λέει μπορώ να κάνω, να ετηθώ και να εκδώσω διαταγή πληρωμής και να κάνω κατάσταση και να κάνω πλησιασμό. Και σήμερα λοιπόν ακούσαμε ότι ναι, μπορούν. Από την πρόταση του κυρίου Ισαγγελέα, δεν ξέρω τι θα πει το δικαστήριο. Μάλιστα. Χρήστο Γαλαζιά, εγώ έχω μείνει άφωνο. Να ρωτήσω, και εγώ, με όλη αυτή τη διαδικασία,
Ωραία, με τα νούμερα, πια είναι η διαδικασία. Εδώ μιλάμε πώς, 58 δις όταν χρωστάνε οι Έλληνες αυτή τη στιγμή που χρωστάνε 500, 1.150 ευρώ στην εφορία, είναι 100 τόσα δις τα χρέη στην εφορία. Αυτοί από μόνοι τους έχουν κερδίσει 58 δις, ρε Γιώργο. Τι μου λες. Όχι μόνο 58 δις. Έχουν εισπράξει πολύ περισσότερα και δώσανε σε αυτές τις εταιρείες, στα fans, να παίρνουν σαν καμπόιδες και σαν γκάγκστερ τα σπίτια από τους πολίτες. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Mm. Αυτά τα fans που έχουν έδρα άλλες χώρες, δεν μπορεί να παρέμβει η ελληνική δικαιοσύνη σε αυτά που κάνουν τα παράνομα, κατά τη δική μας άποψη? Να μην γίνεται αυτή, όλη αυτή η απατεωνοκλεψιά. Ποια κυβέρνηση θα πειράξει τις τράπεζες? Όχι, αυτό ρωτάω. Ποια κυβέρνηση τολμάει να πει? Παρακαλώ, την κυρία Νούκα, για να πάω γιατί γρήγορα, γιατί να ο εισαγγελέας είπε σε 2 μήνες μπορεί να βγει η απόφαση και ταυτόχρονα είπε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους ελέγξουμε. Μάλιστα, να ακούσουμε και τον Άρη για να απαντήσει ολοκληρωμένα η κυρία Νούκα. Εγώ να πω ότι επειδή 300 οικογένειες κάθε εβδομάδα χάνουν τα σπιτικά τους, υποκρισία πρέπει να μην περισσεύει από κανέναν. Όλο αυτό το ζήτημα λύνεται με 2 τρόπους. Πρώτον, με πολιτική παρέμβαση. Η ελληνική λύση, εδώ είναι ο βουλευτής της, κατέθεσε τροπολογία, την πέταξαν τα κόμματα εξουσίας, τα παλιά τους, τα παπούτσια. Και το δεύτερο είναι η συμμετοχή σε κάθε πληστηριασμό δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή. Η δικηγορική σύλλογη ορθώς. Η Ολομέλεια σήμερα έδωσε εντολή και παρέτησαν οι δικηγόροι. Αν όμως ήθελε η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων και απαγόρευε, αν θέλεις με ευγενικό τρόπο, τη συμμετοχή δικηγόρου στον πληστηριασμό, κανένα σπίτι δεν θα έβγαινε Αντρέα Καψαμπέλα, αγαπητοί φίλοι, κυρία Νούκα. Να ακούσουμε την κυρία Νούκα και τον δικηγόρο. Εάν δικηγόρος απέχει, πληστηριασμός δεν υπάρχει. Σε άλλες περιπτώσεις, και ολοκληρώ, Αντρέα μου, οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν βγάλει ραπόρτο για δίκες που απαγορεύεται να συμμετέχουν δικηγόροι. Εδώ, γιατί τέτοια μάλιστα υποκρισία? Κυρία Νούκα, ακούσατε τα σχόλια των συναδέλφων. Θέλω να πω ότι συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση. Θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα εάν, που το απέφχομαι, η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι με την πλευρά των εντολοδόχων, των φαντς, τεράστιο πρόβλημα. Μια τροπολογία, μια παρέμβαση σαν αυτή ή όπως το έχουμε πει και εμείς. Ας τη φέρει όποιος θέλει, αλλά να είναι μια παρέμβαση νομοθετική να δίνει μια λύση, μια προοπτική στο θέμα, κυρία Νούκα. Σαν αυτή που κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος ή όποιος άλλος, τέλος πάντων. Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Πρέπει να προστατευτεί η κατοικία, πρώτον και κυριότερον. Η κατοικία είναι προστατευμένη συνταγματικά. Το δικαίωμα στην κατοικία είναι συνταγματικό προστατευόμενο δικαίωμα. Ένα. Είναι αδιανόητο να ανεχόμαστε το πλιάτσικο, γιατί πλιάτσικο είναι στη χώρα, να αγοράζονται τα δάνεια κοψοχρονιάς, να απαιτούν όλο το ποσό από τον δανειολήπτη και να έρχεται να παίρνει το σπίτι μία εταιρεία με το ίδιο όνομα, με το ίδιο όνομα, με το φαντ που αγόρασε το δάνειο. Και αυτή η εταιρεία που παίρνει το σπίτι να είναι μία μονοπρόσωπη ΑΕ που ο μοναδικός εισεταίρος είναι η τράπεζα. Και σε όλο αυτό ο δανειολήπτης απλά κοιτά και είναι ανήμπορος να κάνει κάτι. Και ό,τι καταφέραμε μέσω της δικαστικής οδού να σταματήσουμε τους πληστηριασμούς, ακριβώς γιατί δεν μπορούν βάσει τον νόμο να κάνουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς, αν ανοίξει αυτή η πόρτα, εάν δεν έρθει νομοθετική ρύθμιση, το κατάλαβα. Μονολεκτικά, αν μπορείτε, κυρία Νούκα, σε αυτό που λέει ο Άρης Πίνος, ο ρόλος των δικηγόρων με την παρουσία ή την μη παρουσία τους παίζει ρόλο στο να σταματήσει όλο αυτό το πιάτσικο? Μα μέχρι να έρθει η διάταξη που αυτή τη στιγμή για τα ευάλωτα νοικοκυριά με τη βεβαίωση του ευάλωτου δεν βγαίνουν σε πληστηριασμό, απήχαν οι δικηγόροι. Γιατί λέτε ότι δεν απήχαμε? Απήχαμε. Αφού η δουλειά γίνεται ηλεκτρονικά πλέον. Γίνεται ηλεκτρονικά πλέον, έχει απλουστευτεί η διαδικασία και έχουν λύσει τα χέρια στους σταφάντες. Τα έχουν λύσει τα χέρια σταφάντες και τράπεζες πλέον. Όχι, για να δοθεί εντολή για κατάσχεση πρέπει να βάλει υπογραφή ο δικηγόρος. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί τώρα γιατί πρέπει να κλείσουμε. Άρα, τώρα παρακαλώ, Άρη. Τώρα οι δικηγόροι συμμετέχουν ή όχι στη διαδικασία?
Συμμετέχουν. Ναι, έχουν επανέλθει. Ναι. 300 πλησιασμοί την εβδομάδα, καταστρέφουν οικογένειες. 300 την εβδομάδα, Αντρέα. Παρακαλώ, πρέπει να ακούσω την κυρία Νούκα σε αυτό για να κλείσω. Τι λέτε, κυρία Νούκα? Λέω ότι φυσικά ο δικηγόρος συμμετέχει. Ο δικηγόρος δίνει την εντολή στον επιμελητή. Αυτό λέει ο Άρης Πίνος, θα ήταν μια λύση. Βάλτε τις εισαγωγικά. Αν οι δικηγόροι απήχαν επαόριστον. Από όλους τους πληστηριασμούς. Ναι. Δεν γίνεται αυτό, όπως το καταλαβαίνετε. Γιατί δεν γίνεται, κυρία Νούκα, σε άλλες δίκες, γιατί κατεντολεί των συλλόγων να παίρνουν δικηγόροι? Παρακαλώ, μην υπάρχουν δίκες που απέχουν, κατεντολεί των συλλόγων. Κυρία Νούκα, σας ευχαριστούμε, παρακαλώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναδούμε, εν αναμονή της απόφασης του Αριού Πάγου. Κυρία Νούκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.